Μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, και το State Department κατακεραυνώνει την κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παρακολουθήσεις. Μάλιστα, σε έκθεσή του αναφέρει ότι τουλάχιστον 92 Έλληνες πολίτες είχαν γίνει στόχοι παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε λέγοντας ότι δεν ζητήθηκε η άποψη της ελληνικής πολιτείας για το θέμα, ενώ σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το State Department με μία έκθεση κόλαφο καταγράφει σε 47 σελίδες αναφορές για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό αλλά και την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Αναφέροντας ότι τουλάχιστον 92 Έλληνες πολίτες είχαν γίνει στόχοι απόπειρας παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Τον Μάιο, σε έκθεση από την Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών, διαπιστώθηκε ότι η χώρα δεν χρησιμοποιούσε spyware ως μέρος μιας ολοκληρωμένης αυταρχικής στρατηγικής, αλλά χρησιμοποίησε το κατασκοπευτικό λογισμικό εναντίον δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών και το εξήγαγε σε χώρες με ανεπαρκές ιστορικό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν νέες αναφορές για περιπτώσεις χρήσης spyware. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών που υπογράμμισε ότι δεν ζητήθηκε η άποψη της ελληνικής πολιτείας σε σχέση με τα αναφερόμενα θέματα. Η έκθεση καταγράφει χωρίς περαιτέρω διερεύνηση καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις οποίες δεν πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος. Ακριβώς λόγω της αδιάκριτης αυτής καταγραφής εμφανίζεται ότι σε όλες τις χώρες με ανεπτυγμένο κράτος δικαίου υφίστανται σοβαρά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.